αγαπητοί συμπατριώτες, σας ευχαριστώ από καρδιάς που είστε εδώ απόψε μαζί μου. Αγαπητοί συμπολίτες, είναι ιδιαίτερη η συγκίνηση που νιώθω απόψε, που βρίσκομαι ανάμεσά σας στο λιμάνι της Ναυπάκτου, στο λιμάνι που γεννήθηκα, στο λιμάνι που μεγάλωσα. Καλό σας βρήκα στη μεγάλη μάχη. Ολοκληρώνω απόψε ένα μεγάλο και δύσκολο αγώνα. Ένα πολύ όμορφο αγώνα. Για τη νέα πραγματικότητα που μερικές εβδομάδες ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ. Με τον νέο του πρόεδρο, τον Βαγγέλη Βενιζέλο, για μια αυτοδύναμη Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, η παρουσία σας απόψε εδώ δηλώνει ότι εσείς πιστεύετε σε μια αυτοδύναμη Ελλάδα, σε μια αυτοδύναμη Ναυπακτία. Σας κάλεσα απόψε στο λιμάνι της Ναυπάκτου να συναποφασίσουμε και σας ζητώ να αποφασίσουμε μαζί απόψε εδώ για την επόμενη ημέρα της πατρίδας, για το μέλλον μας, το μέλλον της Ελλάδας, το μέλλον των παιδιών μας. Απόψε από το λιμάνι της Ναυπάκτου στέλνουμε προς πάσα κατεύθυνση ένα μήνυμα. Μήνυμα ελπίδας, μήνυμα αισιοδοξίας και δύναμης για μια Ελλάδα στην Ευρώπη, για μια Ελλάδα με μέλλον, στο ευρώ και όχι μια Ελλάδα σε τη μιζέρια. Μήνυμα δυνατό, μήνυμα ισχυρό, μήνυμα καθαρό. Ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ. Ότι όλες οι γενιές των αγώνων είναι εδώ. Ότι η γενιά της ελπίδας είναι εδώ. Ότι η δεξιά της καταστροφής είναι έξω από εδώ. Ότι η αριστερά της άρνησης είναι και αυτή έξω από εδώ. Φίλες και φίλοι, καλούμε όλους τους πολιτικούς μας αντιπάλους να αντιληφθούν την κρισιμότητα των ημερών, να αντιληφθούν την κρισιμότητα που περνάει η Ελλάδα. Να μην φιλοδοξούν να αποκομίσουν μικροκομματικά ωφέλη. Τους καλούμε να πούνε τι, την αλήθεια, την πραγματικότητα. Γιατί πραγματικά οι πολιτικοί με ομικρογιώτα έκαναν ένα λάθος. Δεν μπόρεσαν να δώσουν στον κόσμο να καταλάβει το μέγεθος του προβλήματος. Να καλωσορίσουμε τον σύντροφο και συναγωνιστή, τον Χρήστο Βερελή. Είναι μαζί μας. Χρήστο, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα που είσαι εδώ απόψε μαζί μας. Απόψε, συντρόφοι σας και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σκεφτόμαστε όλοι θετικά. Σκεφτόμαστε όλοι ελληνικά. Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε στην κάλπη και να φέρουμε τα πάνω κάτω. Για την Ετωλοκαρνανία, για τον ΠΑΣΟΚ, για την Ελλάδα, για μας και τα παιδιά μας. Φίλες και φίλοι, βιάστηκαν πολλοί να ξεγράψουν τον ΠΑΣΟΚ. Ποιοι αυτοί που καπηλεύονται και επιβίωσαν στο θυμό του κόσμου. Αυτοί που προτάσουν το θυμικό ενάντια στη λογική. Εμείς ζητούμε να κατησκήσει η λογική του συναισθήματος και του θυμικού και να πάμε την Κυριακή έξω από το θυμό με τη λογική στην κάλπη. Και ποιοι είναι όλοι αυτοί? Αυτοί που καπηλεύονται και επενδύουν στο θυμό του κόσμου. Αυτοί που γενικολογούν συνειδητά και ψεύδονται ασύστολα. Αυτοί που ενώ γνωρίζουν τα δύσκολα νυφθοβολούν τη γενναιότητα του χώρου μας. Το μήνυμά μας λοιπόν, το πολιτικό μας αντιπάλων είναι επόμενη μέρα της Κυριακής. Για μια Ελλάδα στην Ευρώπη, στο ευρώ, αυτοδύναμη με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και όχι στην απομόνωση και το λαϊκισμό. Φίλες και φίλοι, οι Ευρωπαίοι εταίροι μας έχουν στρέψει σε μας το βλέμμα τους. Έχουν στρέψει το βλέμμα τους στην Ελλάδα. Η σταθερότητα στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την επικείμενη νίκη των προοδευτικών δυνάμεων στη Γαλλία του συντρόφου Φρανσουά Ολάν
μπορούν να αποτελέσουν απαρχή μιας νέας πορείας στην Ελλάδα και την Ελλάδα, στην Ευρώπη των τραπεζών και των χρηματοοικονομικών κέντρων. Για μια νέα αρχή διακυβέρνησης που θα έχει πυρήνα την ανάπτυξη και τον άνθρωπο. Και όχι στα διατραπεζικά σχέδια της Μέρκελ και του Σαρκοζή που επέρεται για αυτούς ο κύριος Σαμαράς. Της Μέρκελ και του Σαρκοζή που εκβιαστικά έβαλαν τους λαούς της Νότιας Ευρώπης σε μια πολιτική λιτότητας. Αγαπητοί συμπατριώτες, το ΠΑΣΟΚ είπε από την αρχή την αλήθεια. Στάθηκε μπροστά στο τέρας του χρέους και το φάντασμα της χρεοκοπίας με κουράγιο και αποφασιστικότητα. Πήρε στις πλάτες του τις αμαρτίες ενός κακού μοντέλου διακυβέρνησης 35 ετών. Μα θα μου πείτε με το δίκαιο σας, θα αναρωτηθείτε, το ΠΑΣΟΚ δεν φταίει? Φταίει, φυσικά και φταίει. Όμως αντίκρισε τα λάθη του κατάματα. Τα φανέρωσε, δεν τα έκρυψε κάτω από το χαλί να τα βρει μπροστά. Δεσμεύτηκε να αλλάξει πορεία. Να μην επιτρέψει να ξαγίνουν τέτοια λάθη. Να μην επιτρέψει να ξαπληγωθούν απλοί αγωνιστές που επέμειναν και επιμένουν και σήμερα να δίνουν τις μάχες για το ΠΑΣΟΚ, για την πατρίδα. Φίλες και φίλοι, ΠΑΣΟΚ ξανά. Γιατί γνωρίζουμε, γιατί ελπίζουμε, γιατί μπορούμε, για να κάνουμε μια νέα αρχή. Κοιτώ στα μάτια των ανθρώπων πραγματικά και βλέπω μια απελπισία τις τελευταίες ημέρες. Μια αγωνία το τι θα γίνει τη Δευτέρα. Και αυτό μπορώ να πω, ότι το δρόμο τον δείχνουμε μόνο εμείς τι μπορεί να γίνει τη Δευτέρα. Για να είμαστε στο ευρώ, στην Ευρώπη, στο μέλλον. Να είμαστε και όχι στη μιζέρια και στην χρεοκοπία που κάποιοι θέλουν να μας βάλουν. Βλέπω λοιπόν την ελπίδα και μιλώ με όλους εσάς που κανείς δεν ξεχνάει. Δεν ξεχνά ποια ήταν η Ελλάδα πριν το 1981 και ποια Ελλάδα παραδώσαμε το 2004, την Ελλάδα των Ολυμπιακών Αγώνων. Την Ελλάδα της ανάπτυξης του 4%. Την Ελλάδα που πραγματικά ήμασταν όλοι υπερήφανοι, που στα πέρατα της κομμένης πραγματικά όλοι στέλναν μηνύματα ευχαριστειών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που πραγματικά ετελέστησαν. Παραδώσαμε μια χώρα με ανάπτυξη 4% και έλλειμμα 2,5% και παραλάβαμε μια χώρα χρεοκοπημένη σχεδόν με έλλειμμα 15,75% και με κληρονομιά διπλάσιο χρέος. Αυτή την Ελλάδα παρέδωσε ο κύριος Καραμανής με την τραπετεύση. Κανείς δεν ξεχνάει, κανείς δεν ξεχνάει και φυσικά δεν ξεχνάει ποιος έφερε την Ελλάδα εδώ. Αγαπητοί φίλοι, την Κυριακή ψηφίζουμε για τα καλά, τη Δευτέρα αλλάζουμε τα κακά. Με σύστημα, με πρόγραμμα, με ευθύνη. Φίλες και φίλοι, η ιστορία μου έδωσε μια τεράστια ανεκτήμητη ευκαιρία να ζήσω όλο το παρασκήνιο και το προσκήνιο της τελευταίας διετίας στο πλευρό ενός ανθρώπου που για μένα είναι αδερφός, που είναι ο Ανδρέας Ολοβέρνος. Ενός ευθύνια ξεκάθαρου πολιτικού που δεν δίστασε να τα βάλει με τα μεγάλα συμφέροντα για να προστατέψει τα συμφέροντα του λαού. Δώσαμε μάχη στο Υπουργείο Υγείας, μάχη για το φάρμακο, για την νοσηλεία του φτωχού και το αδύναμο. Μάχη για να σταματήσει η λεπτοκρατία στον χώρο της υγείας. Κοντεύουμε ωστόσο να κερδίσουμε τον πόλεμο. Φυσικά έγιναν και λάθη. Φυσικά υπήρχαν και αστοχίες. Γιατί το σύστημα αρνήθηκε επισματικά να συνεργαστεί. Αρνήθηκε επισματικά να χάσει τα προνόμια του. Όμως το τέλος θα νικήσει το συμφέρον του λαού. Φίλες και φίλοι, δεν θα κερδίσουν τα συμφέροντα. Σήμερα είναι γεγονός. Η ηλεκτρονική συναγωγράφηση, η ανοιχτή ηλεκτρονική διαγωνισμή. Μην ξεχνάτε, κινήθηκε διαγωνισμός, ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός στα 5.150.000 και κατακυρώθηκε στην οδότρια εταιρεία με 290.000. Φανταστείτε που πηγαίναν τα χρήματα του ελληνικού λαού, του φορολογούμενου. Η ηλεκτρονική συναγωγράφηση, όπως είπα, ο νόμος του κράτους μεταμοσχεύσης, οι λίστες της ντροπής για απεξάρτηση των εξαρτημένων ατόμων
σήμερα αντιμετωπίζονται με 23 κέντρα απεξάρτησης. Ο κανένα έκλεισε. Η λίστα της ντροπής, όπως είπα και πριν, των 8,5 ετών είναι παρελθόν. Σήμερα σε 60 ημέρες ο εξαρτημένος μπορεί να κάνει πρόγραμμα απεξάρτησης. Σημασία έχει, όπως όλοι ισχυρίζονται φίλες και φίλοι, μετά την περίοδο του αείμνηστου Γιώργου Γεννηματά, πρώτη φορά καταβάλλεται η εγγυημένη προσπάθεια θεσμικών βημάτων για την υγεία. Και όλα αυτά σε ακραίες συνθήκες, σε δύσκολες συνθήκες, σε συνθήκες, θα έλεγα, έλλειψης χρημάτων. Φίλες και φίλοι, στο πλευρό του Ανδρέα Λοβέρδου, πλάι στο Ευάγγελο Βενιζέλου, είδα την αλήθεια γυμνή. Είδα το πραγματικό μέγεθος της κρίσης. Έμαθα αλήθειες που αν τις έλεγε τηλεόραση θα επικρατούσε το χάος. Ποια ήμια, ποιο 87, η κρίση το 2010 ήταν η μητέρα των κρίσεων. Η χώρα, εμείς όλοι φτάσαμε στο παραένα της πτώχευσης. Φτάσαμε στο κατόφλι της ζούγκλας. Φτάσαμε στο παραένα της διάρρησης υγείας, της παιδείας, της αστυνομίας, του κράτους, του στρατού, της οικονομίας. Φτάσαμε στο παραένα της δεκαετίας του 50. Σήμερα μεταναστεύω να ακούω νέοι με πτυχία. Αν είχαμε πτωχεύσει, θα μεταναστεύαμε όλοι μαζί. Αυτή είναι η αλήθεια. Φίλες και φίλοι, τα δύσκολα πέρασαν. Λίγα απέμειναν. Θα τα περάσουμε μαζί. Δεν θα περάσουμε απέναντι. Δεν θα γίνουμε πολιτικοί μετανάστες και πρόσφυγες ψηφίζοντας τα κόμματα της άρνησης και της κροκοπίας. Όλοι εμείς εδώ είμαστε ΠΑΣΟΚ από ιδεολογικό αίτιο. Κανένας δεν είναι ΠΑΣΟΚ κατά περίσταση. Εμείς, με σεβασμό στις θεμελιώδεις αρχές μας, στην ιστορία μας και χωρίς να λησμονούμε ότι η εξουσία δίνεται από το λαό για το λαό και κόντρα στη στήρα την πολίτευση, θα βγάλουμε την Ελλάδα από την κρίση. Γι' αυτό προτείνουμε μια αυτοδύναμη Ελλάδα όταν κάποιοι προτείνουν αυτοδύναμες κυβερνήσεις και όταν κάποιες άλλες στήρες πολιτικές από τα κόμματα της αριστεράς δημιουργούν πολιτική θολούρα. Πώς? Με νέο μοντέλο ανάπτυξης, με στροφή στη στήριξη του πρωτογενού τομέα, με επενδύσεις στην ενέργεια, με αύξηση της παραγωγικότητας, με στήριξη βαριάς βιομηχανίας που είναι ο τουρισμός μας, με στήριξη ναυτιλίας μας, με έμφαση στις διαρθρωτικές αλλαγές και δημιουργία ενός νέου δημοσιονομικού πλαισίου, με άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων και αγορών, με ελεύθερη πρόσβαση όλων στην παραγωγική δραστηριότητα, με ανάπτυξη μέσω της μείωσης του δημόσιου χρέους. Έτσι ανοίγουν, φίλες και φίλοι, οι δυνατότητες για ρευστότητα. Στη διεκδίκηση ενός χρόνου παράτασης δημοσιονομικής προσαρμογής έως το 2015. Ακούμε μέτρα τον Ιούνιο. Εμείς απαντάμε ότι η αγκεφαλοποίηση των τραπεζών θα γίνει και θα μείνουν και θα μας περισσέψουν και 2,5 δισεκατομμύρια. Ότι η προσαρμογή αντί για 2 χρόνια θα γίνει 3 χρόνια. Και δεν θα περικοπούν μισθοί. Δεν θα ξαναυπάρξουν οριζόντιες περικοπές. Αυτές οι οριζόντιες περικοπές που πόνεσαν τον ελληνικό λαό. Τους χαμηλόμισθους, τους χαμηλοσυνταξιούχους. Άλλωστε, οι βασικές προϋποθέσεις έχουν τεθεί. Έχουν τεθεί από το Βαγγέλη Βενιζέλου που πέτυχε στα δύσκολα. Έκλεισε το PSI στο 97% όταν κάποιοι ευδομονούσαν ότι δεν θα ξεπεράσουμε το 65%. Η νέα δανειακή σύμβαση είναι πραγματικότητα. Η ανακεφαλοποίηση τραπεζών προχωρά. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι γεγονός. Το έλλειμμα από 15-75 ήδη έπεσε στο 9,1. Φίλες και φίλοι, στις 6 του Μάη δίνουμε μια μεγάλη μάχη. Μια μεγάλη μάχη που πρέπει να κερδίσουμε για την πατρίδα πρώτα απ' όλα, για την οργανία, για τον ΠΑΣΟΚ, για τα παιδιά μας, για όλους εμάς. Δίνουμε την οικονομική σταθερότητα, δίνουμε τη μάχη για την οικονομική σταθερότητα, την ανάπτυξη, την προστασία του αδύναμου. Η ιατροκανανία απαιτεί αντισταθμιστικά ωφέλη που το κεντρικό κράτος μέχρι σήμερα τη στέρισε. Απαιτεί ολοκλήρωση Ιωνίου και Παραγίου οδού. Η ιατροκανανία πρέπει να προτάξει τα συντηρητικά της πλεονεκτήματα. Όταν η ορεινή ναυπακτία είναι η ελληνική Ελβετία, όταν η ναύπακτος με το δικό της κάλος στις ακτές και την ιστορική καταγραφή ένα από τα σημαντικότερα ναυμαχιών του κόσμου, πιστεύω ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τα δύσκολα.
όταν το Μεσολόγγι με το ιστορικό τελογημένο προσωνύμιο της Ιεράς Πόλεως, όταν το Αγρίνιο αποδεικνύεται σε δυναμικά εξελισσόμενο αστικό και εμπορικό κέντρο, όταν το Θέρμο, ο Αστακός, ο Μύτικας, η Βόνιτσα, η Αμφιλοχία και το Μενίδη εκπέμπουν τα δικά τους μηνύματα τουριστικής έλξης και όχι μόνο, γίνεται εύκολο αντιληπτό ότι είναι ο νομός μας είναι ο νομός με τα μεγαλύτερα υδάτινα συστήματα, με τις δυνητικά ποιοτικότερες καλλιέργειες, σε νέους προσανατολισμούς όπως η στέβια, η ροδιά, το μύρτιο και τα αρωματικά φυτά, που μπορεί και έτσι μπορεί να ταινίζει η ευρωτιά να τη μεσοδοξία το μέλλον. Φίλες και φίλοι, αυτά τα λόγια σας τα λέω από καρδιάς. Είμαι νέος στην πολιτική, αλλά παλιός στους αγώνες. Είμαι ένας από εσάς. Με ξέρετε πολύ καλά. Έχουμε δώσει κατ' επανάληψη τις μάχες και τις κερδίσαμε. Δεν σας χάρισε τίποτα η ζωή, δεν μου χάρισε τίποτα η εξουσία. Δεν θέλω τίποτα παρά μόνο να μου δώσετε μια ευκαιρία να σταθώ στο πλευρό σας. Θέλω μόνο την ψήφο και το χαμόγελό σας. Σε τούτη τη δύσκολη περίοδο που όλοι κρύβονται, όλοι είμαστε εδώ. Είμαστε στο πλευρό του Βαγγέλη του Βενιζέλου για να δώσουμε τη μεγάλη μάχη την Κυριακή και να την κερδίσουμε. Όχι για μας, για την πατρίδα, για την Ελλάδα, για την αυπακτία, για την Ολοκαρδενία και τα παιδιά μας, για το μέλλον μας. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή, ειλικρινά το λέω, ιδιαίτερη τιμή που κάτω από το όνομά μου αναγράφεται υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Είναι για μένα η μέγιστη τιμή, γιατί όπως είπα είμαι ΠΑΣΟΚ από ιδεολογικό αίτιο όπως και εσείς. Αν πραγματικά κάποιους τους έχω πικράνει προσωπικά, τους ζητώ συγγνώμη και πραγματικά να ξέρετε ότι θα είμαι πάντα στο πλευρό σας. Θα είμαι πάντα στους αγώνες δίπλα σας για την αυπακτία, για την τρογανία, για την Ελλάδα. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που είστε φίλοι μου. Θα είμαστε εδώ και την επόμενη μέρα. Θα είμαστε μαζί για πάντα. Πάμε ξανά. Πάμε μπροστά. Πάμε με τον Βαγγέλη Βενιζέλο μπροστάρι. Στα δύσκολα για την πατρίδα. Και θα τα καταφέρουμε. Με σύμμαχο την ιστορία μας. Με οδηγό τις αξίες μας. Όλοι στην κάλπη. Όλοι με πάθος. Όλοι μαζί. Μαζί για την νίκη. Για μια μεγάλη νίκη, όχι για το Πασό, για την πατρίδα. Για την πατρίδα και την Ολοκαρδαγία. Γεια σας και καλό μας αγώνα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.